Λοιπόν, εδώ έχουμε μαζεμένες τις απαντήσεις τις οποίες έδωσε κατά ομοφωνία όλη η ομάδα χθες το βράδυ. Έτσι, θυμίζω εν συντομία, είναι ένα περιστατικό καθαρό από ιστορικό, χωρίς προβλήματα υγείας, παρά μόνο είναι ένας καπνιστής, στον οποίο βρέθηκε ένα θυλωματάκι, ένας μικρός όγκος μεγίστης διαμέτρου 1,5 εκατοστού, στην οροδόχο κύστη. Λοιπόν, και είχαμε τις τέσσερις ερωτήσεις και κυρίως περισσότερο, αν θέλετε, ίσως το δίλημα από όλα αυτά, είναι το αν κανείς θα έκανε καταρχήν απεικονιστικό έλεγχο του ανώτερου ουροποιητικού είτε με πυελογραφία είτε με αξονική τομογραφία. Λοιπόν, η απάντηση που δόθηκε εδώ ήταν ότι δεν θα έκανε. Όλοι πήγαν κατευθείαν στην κυσταιοσκόπηση και στη συνέχεια στην διουρηθρική εκτομή. Ήταν κάποιος που είπε ότι θα έκανε απεικονιστικό έλεγχο? Παρακαλώ, θέλετε να το αιτιολογήσετε λιγάκι? Για να αποκλείσουμε κάποιο ουροθυλιακό καρκίνο από το νότερο ουροποιητικό όσο μπορούμε τουλάχιστον. Σωστά, αυτή είναι η λογική. Έχει όμως ο ασθενής αυτός πιθανότητες υψηλές να έχει κάτι στο νότερο ουροποιητικό? Όχι, έχει χαμηλές πιθανότητες. Πολύ χαμηλές πιθανότητες. Παρ' όλα αυτά θα προτιμούσα να είχα μια αξονική. Αξονική τομογραφία. Τι πιθανότητες λοιπόν θα δίνατε σε αυτόν τον ασθενή να έχει κάτι στο ανώτερο ουροποιητικό? Παρακαλώ. Είναι περίπου 2 με 3%, δεν είναι παραπάνω. Ακριβώς, ακριβώς. Απλά στις υποτροπές, αν θυμάμαι καλά, επειδή οι υποτροπές ήταν στο τρίγωνο, ναι. Ίσως εκεί να ανεβαίνει λίγο η πιθανότητα. Πολύ σωστό. Μην πάμε σε υποτροπή, είναι καινούριο περιστατικό. Διονύση. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση όσον αφορά την αξονική τομογραφία. Δεν θα τη σκεφτόμουν ποτέ σαν πρώτη απεικόνηση σε αυτόν τον άνθρωπο. Αν θα σκεφτόμουν να έκανα, που δεν θα έκανα στην πρώτη εκδήλωση, την οποιαδήποτε άλλη απεικόνηση, θα έκανα πυελογραφία, αλλά έχω την εντύπωση ότι στο ουροποιητικό σύστημα γενικότερα και ειδικότερα όσον αφορά τα καρκινώματα της αποχετευτικής μοίρας, είτε ανώτερης είτε κατώτερης, εγώ θα ήθελα αξονική πυελογραφία με τρισδιάστατη απεικόνηση και ανασύσταση εικόνας. Βέβαια, γνωρίζω ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει παντού, αλλά με πίεση προς τα ακτινολογικά εργαστήρια νομίζω πως μπορούμε να το πετύχουμε. Γιατί η κλασική αξονική στο ουροποιητικό σύστημα δεν μας δίνει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο, Διονύση, και νομίζω ότι η αξονική πυελογραφία είναι μια πράξη την οποία λίγο πολύ την κάνουν όλο και περισσότεροι. Δεν θέλει ιδιαίτερες. Ένα νοσοκομείο που έχει έναν καινούριο, σχετικά καινούριο αξονικό τομογράφο μπορεί να κάνει αξονική πυελογραφία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και οι εικόνες είναι πάρα πολύ καλές. Το software είναι να έχουμε και να το προσέχουμε. Και αν θέλει κανείς λίγο παραπάνω σε αυτό το πράγμα, ότι εκείνο το οποίο έδωσε στοιχεία καλύτερης ευαισθησίας και ειδικότητας η εξέταση αυτή, ήταν όταν οι ακτινολόγοι πήραν τις κλινικές πληροφορίες από εμάς για το τι ψάχνουν. Γιατί ουσιαστικά, εάν πάρουν τις λήψεις τους στην αποχετευτική φάση, τότε η διαγνωστική αξία είναι μικρότερη. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να είναι στην παρενχηματική φάση, γιατί τότε αναδεικνύονται και τα ελλείμματα και η διαφορετική σύσταση των ιστών στην αποχετευτική μοίρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν νομίζω ότι συμφωνούμε ότι η πιθανότητα να βρούμε κάτι στο ανώτερο ουροποιητικό στον ασθενή αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλή, είπατε γύρω στο 2%. Και είπατε και ένα άλλο ποσοστό, να το τονίσουμε αυτό. Πότε έτσι κάποιος θα ήταν θα τη ζητούσε με πιο μεγαλύτερη ευχέρεια? Θεωρητικά, όταν στην υποτροπή που είχε μια υποτροπή στο τρίγωνο, εκεί το ποσοστό ίσως να ανεβαίνει γύρω στο 7%. Αλλά όταν λοιπόν εκεί, είναι στο τρίγωνο, το ποσοστό είναι, θυμάστε πολύ καλά τα guidelines, βλέπω. Ωραία, λοιπόν. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θα έκανε καθόλου κυστοσκόπηση? Θα πήγαινε κατευθείαν στη διουρηθρική? Αρκετοί. Να το αιτιολογήσει κάποιος? Στέλιο, μια και βλέπω εσένα μπροστά μου. Με την υπερηχογραφική εικόνα που βλέπω εκεί, η πιθανότητα αυτό να είναι κάτι άλλο είναι πάρα πολύ μικρή, ως αδύνατο. Ωραία. Αυτό ακριβώς λέμε και τα guidelines, γιατί ακολουθούμε πάντα την λογική των guidelines. Είναι μια πράξη η οποία λέει ότι μπορεί να την παραλείψεις, γιατί ούτως ή άλλως
θα την κάνεις κατά τη φάση της διουρηθρικής εκτόμησης. Φυσικά εδώ δεν είναι λάθος που στοιχείο να κάνει κανείς κυστοσκόπηση από πριν. Λοιπόν, η επιλογή λοιπόν εδώ ήταν η κυστοσκόπηση. Πατάμε λιγάκι την κυστοσκόπηση και προχωράμε. Λοιπόν, είδαμε το θύλωμα, δεν θα τα επαναλάβουμε. Λιγάκι να ανεβούμε το λαβύρινθο προς τα πάνω. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση τώρα έχουμε ένα τεκμηριωμένο θύλωμα, το οποίο το κάναμε και κυστοσκόπηση. Έχουμε και πλήρη εικόνα, είναι κοντά στο στόμιο. Δεν θα ξαναρθούμε λιγάκι στον απεικονιστικό έλεγχο, το έχουμε συζητήσει αυτό. Κάποιος θα έκανε, είχαμε κυταρολογική αρνητική, κάναμε και κυστοσκόπηση. Θα ζητούσε κάποιος καρκινικούς δείκτες από τον σωρό αυτό όλων των καρκινικών δεικτών που έχουν δημοσιευθεί? Κανείς. Λοιπόν, ας αφήσουμε λιγάκι το ερωτηματικό, να προχωρήσουμε. Κάναμε τη διουρηθρική εκτομή. Αυτό το δείχνουμε απλώς για να δείτε ότι βάλαμε στο παράθυρο, όταν θα τρέξετε το λαβύρινθο, αν μπορείτε να τον τρέξετε από το σπίτι σας μέσω του δικτύου, μέσα από τα αναδυόμενα παράθυρα βάλαμε ορισμένες συνοπτικά, ουσιαστικά τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, οι οποίες μας λένε απλά ότι η κυστοσκόπηση δεν μπορεί να αντικατασταθεί από καμία άλλη εξέταση, άρα λοιπόν οι καρκινικοί δείκτες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυστοσκόπηση. Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε λίγο πιο ουσιαστικά ζητήματα. Βάζουμε λοιπόν τη διουρηθρική εκτομή, το 2, που ήταν η απάντηση που έδωσε όλο το ακροατήριο. Λοιπόν, βγάλαμε λοιπόν τον όγκο, να ανεβούμε λιγάκι προς τα πάνω και η ερώτησή μας εδώ ήταν σε ένα κομμάτι εν μπλοκ, δηλαδή μία λουπιά που λέμε πραγματικά, ή σε ξεχωριστά κομμάτια, δηλαδή να πάρουμε ξεχωριστό τμήμα από τη βάση του όγκου ή από τα χείλη του όγκου. Δεν αναφερόμαστε εδώ σε τυχαίες βιοψίες. Ποιος τα έκανε ξεχωριστά κομμάτια? Η απάντηση ήταν ξεχωριστά κομμάτια που έδωσε σε η πλειοψηφία. Βαλάντη. Ξεχωριστά, γιατί είναι το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο να ακούγεσαι. Σε ξεχωριστά κομμάτια είναι 1,5 εκατοστό ήταν ο όγκος, αν θυμάμαι καλά. Μεγίστη διαμέτρο 1,5 εκατοστό. Για να πάρουμε και από τα χείλη της εκτομής και από τη βάση του όγκου βιοψίες. Ωραία. Έχει κάποιος διαφορετική άποψη? Αυτό είναι που συνιστάται. Ξέρω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν το κάνουμε για λόγους ταχύτητας, για λόγους πρακτικούς ίσως. Συνιστάται πάρα πολύ όμως να γίνεται σε ξεχωριστά τμήματα, κυρίως όταν ο όγκος είναι μεγάλος. Αν ο όγκος είναι πολύ μικρός, φυσικά δεν έχει ιδιαίτερο νόημα αυτό. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ας ανεβούμε λιγάκι τον λαβύρινθο προς τα πάνω και ερχόμαστε τώρα στο ερώτημα των τυχαίων βιοψιών. Εδώ η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση ήταν ότι δεν θα κάναμε τυχαίες βιοψίες, απλώς θα κάναμε μία άμεση επιτεχειρητική δόση χημειοθεραπευτικού. Λοιπόν, ας σταθούμε λιγάκι τώρα στις τυχαίες βιοψίες. Ποιος θα έπαιρνε τυχαίες βιοψίες? Η απάντηση ήταν ότι δεν θα παίρναμε. Ποιοι ψήφισαν ότι θα παίρναμε? Και για ποιο λόγο θα ήθελε κανείς να το τεκμηριώσει? Κανείς? Σε ποια περίπτωση θα παίρναμε βιοψία ή θα συνιστούσαμε να πάρουμε βιοψία, αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά? Οδυσσέα. Το αποτέλεσμα της κυστοσκόπησης. Δηλαδή? Δεν μας προειδιάζει το αν έχουμε κάποιες ύποπτες περιοχές ή το οτιδήποτε που... Αν είχαμε λοιπόν ύποπτες περιοχές. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Άλλο. Παρακαλώ. Αν είχαμε μια θετική κυταρολογική. Θετική κυταρολογική. Σωστό. Άλλο. Εάν δεν είχαμε αυτό το έβριμα, θα συμφωνήσω, και αν η βάση ήταν συμπαγή και ο όγκος φαίνονταν συμπαγής με ευρεία βάση και όχι εξωφυτικό σαν να είναι θυλωματώδης. Πολύ ωραία. Άλλο. Εάν είχαμε τον υποψία ότι θα μπορεί να υπήρχε μαζί και ένα καρκίνωμα in situ. Προφανώς από εκεί. Αν υπάρχει line, θα το ξέρει δηλαδή. Εδώ πάνε. Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή είναι ο πίνακα των guidelines. Εντυπωσιακό. Προστατική ουρήθρα. Αν τα παίρνω. Βιοψία από την προστατική ουρήθρα θα έπαιρνε κανείς εδώ? Όχι. Όχι. Ποιος, σε ποια περίπτωση θα έπαιρνε, αν ο όγκος ήταν τι ή πού? Βαλάντι. Στο τρίγωνο. Άλλο. Θετική κυταρολογική. Στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Λοιπόν, εάν ο όγκος ήταν στο τρίγωνο, εάν είχαμε θετική κυταρολογική. Ωραία. Άλλο. Παρακαλώ.
αν υποψιαζόμασταν ένα συμπαγή όγκο και θέλαμε να δούμε τι εκτροπή θα κάναμε μετά σε δεύτερο χρόνο. Καλά λέω ότι τα guidelines τα ξέρουμε όλοι απ' έξω και εγκατοτά. Λοιπόν, πραγματικά. Και φυσικά το προφανές, αν υπάρχει ορατή βλάβη στην προστατική ουρήθρα, το οποίο νομίζω ότι δεν χρειάζεται σχόλιο. Λοιπόν, μετεγχειρητική δόση χημοθεραπευτικού. Την άμεση μετεγχειρητική δόση. Και όταν λέμε άμεση μετεγχειρητική δόση, εννοούμε μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα. Μέσα σε ένα 24ωρο. Τώρα, το αν θα γίνει νωρίτερα, δηλαδή πολύ νωρίς, δηλαδή στις 6 ώρες, εκεί δεν είναι τεκμηριωμένο αν διαφέρει κάτι προς το παρόν. Λοιπόν, και η άμεση μετεγχειρητική έγχυση είναι μητομικίνη. Όλοι απαντήσαν λοιπόν ότι κάνουν μητομικίνη. Είναι κανείς που κάνει κάποιο άλλο φάρμακο? Φαρμορούμπης. Επιρουμπικίνη. Κάποιο άλλο? Σε εμάς τα δικαιολογούνε. Αλλά προτιμούμε την επιρρομπικίνη για πρακτικούς καθαρά λόγους. Είναι το κακό ότι η Διανέξ στην Ελλάδα που αντιπροσωπεύει τη μητομικίνη δεν είχε μπει ποτέ στον κόπο να καταθέσει φάκελο. Έχετε δίκιο. Οπότε αυτή τη στιγμή. Επισήμως κανονικά δεν πρέπει. Είναι εκτός ενδείξεων και θα τα κόψουν. Δηλαδή δεν είναι. Να το έχετε στα υπόψη σας αυτό το πράγμα. Καταρχήν δεν μπήκε ούτε καν στον κόπο να κάνει μια συσκευασία πρακτική για να μπορεί να το κάνει κάποιο πρακτικά το θέμα. Λοιπόν, γιατί να κάνουμε άμεση μετεγχειρητική δόση μητομικίνης ή επιρρομπικίνης? Για να μειωθεί η... Παρακαλώ. Έχει βρεθεί ότι μειώνει το ποσοστό πιθανής υποτροπής. Πιθανής υποτροπής, σωστό. Κάποια άλλη άποψη με την πρόοδο ή την εξέλιξη της νόσου? Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Μόνο. Ωραία. Μειώνει όμως την πιθανότητα υποτροπής. Λοιπόν, να δούμε λίγο την ιστολογική. Ναι, βεβαίως. Θα μπορούσα να κάνω την ερώτηση. Ποια είναι η αντένδειξη για τη χορήγηση, την άμεση, τη μετεγχειρητική του χημοθεραπευτικού? Ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Παρακαλώ, μιλήσουν και λίγο κάποιος από τους άλλους. Ναι. Υποψία. Ωραία. Αιματουρία. Βαλάντι. Έντονη αιματουρία. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε το φάρμακο πρακτικά, θέλει κλίσεις συνεχόμενες. Και τα δυσορικά ενοχλήματα είναι πολύ έντονα και δεν μπορούμε να κλείσουμε τον καθετήρα για μία ώρα τουλάχιστον. Mm-hmm. Okay. Κάποια άλλη προσέγγιση? Ωραία. Λοιπόν, να δούμε την ιστολογική. Λοιπόν, η ιστολογική με βάση την καινούρια ταξινόμηση, έτσι, η καινούρια ταξινόμηση, καινούρια, τόσο πάνω, καινούρια δεν είναι πλέον, γιατί είναι ήδη πολλά χρόνια, έτσι, ξεχνάμε το ΤΑΦ1, ΤΑΦ2, ΤΑΦ3, G1, G2, G3, συγγνώμη, και μιλάμε για χαμηλού κακοήθους δυναμικού, για low grade και high grade. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν ένα χαμηλού κακοήθους δυναμικού, το οποίο είναι ΤΑΦ-α. Ό,τι καλύτερο δηλαδή πρακτικά θα μπορούσε κανείς να περιμένει από μία ιστολογική. Λοιπόν, να ανεβούμε λιγάκι τον... Εδώ τώρα, τι θα προτείνατε? Προτείναμε χτες τον κυστεοσκοπικό έλεγχο ένα τρίμηνο χωρίς να κάνουμε κάτι παραπάνω. Είχαμε αυτή τη βιοψία, βγάλαμε τον όγκο, θεωρούμε ότι τον βγάλαμε πολύ καλά. Είναι κάποιος ο οποίος θα συστήσει σε αυτή τη φάση στον ασθενή να μπει σε κάποιο πρόγραμμα εγχύσεων, ασχέτως φαρμάκου? Όχι. Νομίζω ότι είναι σχετικά ξεκάθαρο εδώ το περιστατικό, ότι δεν έχει ιδιαίτερο λόγο να προχωρήσει κάποιος σε εγχύσεις. Λοιπόν, οπότε τον βάζουμε στην πρώτη κυστεοσκόπηση στο τρίμηνο. Λοιπόν, και σηκώστε λίγο την εικόνα αν θέλετε. Βλέπουμε κάποιες ύποπτες περιοχές, δεν θα σταθούμε πάλι, τα είπαμε χθες αυτά, κάποιες ύποπτες περιοχές στην οροδόχο κύστη, αυτές τις εξέρυθρες περιοχές. Λοιπόν, έχει και λίγα ερυθρά. Κάνουμε και τα ρολογική ούρων, η οποία ήταν αρνητική για κακοήθεια. Λοιπόν, η πρόταση σε αυτή τη φάση ήτανε, εδώ η απάντηση ήτανε, που δόθηκε σχεδόν ομόφωνα επίσης χθες, ήταν ότι θα προχωρούσαμε σε διουρηθρική εκτομή και βιοψία των ύποπτων περιοχών. Έχει κανείς κάποια αντίρρηση? Κάποια διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή θα μπορούσαμε σε αυτόν τον ασθενή, έτσι όπως ήταν, να μην κάνουμε διουρηθρική και να πούμε, μπορεί να είναι φλεγμονή αυτό, να το κάνουμε ξανά μια κυστοσκόπηση μετά από ένα μήνα, από τρεις μήνες, για να τον αντιμετωπίσουμε τότε? Θα το έκανε κανείς αυτό? Διονύση. Σαφώς και θα το έκανα αν είχα εμπιστοσύνη στον κυταρολόγο με τον οποίο συνεργάζομαι για την κυταρολογική. Γιατί εκείνο το οποίο έχει τεράστια μας σημασία είναι να μην χάσει κανείς ένα καρκίνωμα inside του. Το καρκίνωμα inside του
στο καρκίνο Μανισάιτου η κυταρολογική εξέταση των ούρων από καλό κυταρολόγο έχει ειδικότητα και ευαισθησία που ξεπερνάει το 95%. Ακριβώς. Άρα λοιπόν με αυτό το σκεπτικό γλιτώνει κανείς έναν άνθρωπο από την άρκωση, από την όλη διακίνηση τέλος πάντων στα πλαίσια της οικονομίας της υγείας. Εγώ νομίζω ότι ουσιαστικά όταν βλέπουμε αυτές τις εξαίρετες περιοχές, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το insight. Μην κρύβεται ένα insight εκεί πέρα μέσα και κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι να μας προβληματίζει. Συγχωρήστε με αυτό το πράγμα, επειδή ζούμε και περίεργες εποχές και η επιπλέον προϋπόθεση είναι ότι θα κουβέντιαζα με τον άρρωστο και θα ήμουν σίγουρος ότι καταλαβαίνει τι του γίνεται και ότι θα του έλεγε ότι εκείνο που με νοιάζει είναι μην χάσει το insight. Το να χάσω μία βλάβη η οποία θα είναι σαν την προηγούμενη και η οποία απλά και μόνο είναι εντογενάστε, ή στα παλαιότερα των υποδημάτων μας, αρρώστου και γιατρού, εάν θα την βάλουμε τώρα τη διάγνωση, θα την βάλουμε σε 3 μήνες ή σε 6 μήνες. Έτσι, εκείνο που μας νοιάζει για το insight. Τι μας νοιάζει για το insight, η κυταρολογική. Προϋποθέτει καλή συνεργασία με τον άρρωστο και να καταλαβαίνει τι του γίνεται. Γιατί αν δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται και σας βγάλει στην επόμενη κυστεροσκόπηση ή στη μεθεπόμενη, «Α, γιατρέ, έπρεπε να τα έχεις κάνει τότε που μου είπαν ο άλλος ότι έπρεπε να το έχω κάνει και θα με σκοτώσεις τώρα». Και εδώ να τονίσω ότι δεν έχουν προηγηθεί εγχύσεις με BCG στο παρελθόν. Γιατί αν είχαν προηγηθεί εγχύσεις, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ίσως αυτές οι εικόνες είναι ως ανεπιθύμητη ενέργεια. Λοιπόν, βάλουμε τη διουρηθρική λοιπόν εκτομή, την οποία υπάρχει επίσης μια μεγάλη ομοφωνία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, ξανά το ίδιο. Να σηκώσουμε λιγάκι το λαβύριθο, ξανά το ίδιο. Χαμηλού κακού είδους νομικού, ταφάλφα. Αλλάζει κάτι τώρα εδώ πέρα? Στην αρχή συμφωνήσαμε όλοι ότι δεν θα κάνουμε κάτι, έτσι μετά την αρχική διουρηθρική εκτομή, θα τον βάλουμε σε πρόγραμμα παρακολούθηση με κυστεροσκόπηση. Τον βάλαμε σε πρόγραμμα παρακολούθηση με κυστεροσκόπηση και μας ξαναβγαίνει ξανά το ίδιο. Αλλάζει κάτι στη στρατηγική, θα πάμε πάλι στην κυστεροσκόπηση, σε σκέτη κυστεροσκόπηση, παρακολούθηση δηλαδή, ή θα κάνουμε εγχύσεις. Βαλάντη. Γιατί αλλάζει, αφού είναι η ίδια ιστολογική, γιατί αλλάζει, πάει στο intermediate risk? Γιατί είναι μέσα στο πρώτο έτος. Ωραία, αυτό είναι ένα σημαντικό κριτήριο. Δηλαδή η υποτροπή αλλάζει αμέσως την κατηγορία κινδύνου. Πάει στο intermediate risk. Και δικαιούται. Ωραία. Να προσθέσω κάτι. Ξέρουμε όλοι καλά τι σημαίνει αυτός ο όγκος. Δηλαδή ξαφνικά από το 1973 που η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία είχε grade, αυτό το λέγαν σαν grade 1. Ναι. Grade 2, grade 3, ξαφνικά αλλάξαν τα πράγματα και είναι χαμηλού όγκου κακοήθειας. Αυτό έχει βοηθήσει ή μάλλον έχει δυσχεράνει όλη την αντιμετώπιση αυτής της... Δηλαδή αυτό τον ασθενή θα τον θεωρούσουμε τελείως αθώο σε αυτή την περίπτωση, όχι όταν το δούμε για πρώτη φορά? Όσο αθώο θα έλεγα εγώ, δεν είναι εγώ απάντηση, δεν ξέρω αν κανείς έχει απάντηση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Γεννήσει, έχει κάποιο σχόλιο? Εγώ το θεωρούσα, ναι, όσο αθώο θα θεωρούσα τον grade 1. Μπράβο. Από την άλλη μεριά, για τον αλγόριθμο και το μηχανάκι, το calculator της CORTC που θα, ναι, μας έβγαζε τις πιθανότητες υποτροπής ή πρόοδου της νόσου, είναι, δεν μπορούμε να δεν το βάλουμε εκεί το πέρα μέσα. Έτσι, οπότε, προβλήματα. Συμφωνώ με τον Βασίλη. Θα βγάλει ο συμπέστερ. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο το φτιάχνουν τώρα, αλλά μέχρι να το φτιάξουν. Μπέρδεμα είναι η όλη ιστορία. Εγώ θα το θεωρήσουμε ότι είναι grade 1 αναγκαστικά και στα risk calculators που θα πούμε την Κυριακή. Παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε, επειδή είπατε ότι πρέπει να ξεχάσουμε το καινούριο σύστημα, το παλιό μάλλον σύστημα. Δεν είπα ότι πρέπει να το ξεχάσουμε, αυτό είναι που ακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Τα guidelines πάντως λένε ότι συστήνουν, όχι συστήνουν, λένε ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται και τα δύο. Οι δε παθολογανατόμοι είναι σχεδόν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν και τα δύο. Και μάλιστα, από συζητήσεις που έχω κάνει δηλαδή, σκέφτονται ακόμη να βάλουν και ένα καινούριο σύστημα με 4 βαθμούς για να είναι καλύτερος διαγωνισμός. Αυτό βέβαια είναι εντάξει για την ιστορία, αλλά είναι σχεδόν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν και τα δύο για να γίνεται καλύτερος ο διαχωρισμός. Εντός εισαγωγικών, εντός εισαγωγικών. Και τους συστήνουν, τουλάχιστον να χρησιμοποιούν και τα δύο για καλύτερη... Θα έλεγα ότι εξαρτάται σε ποια σχολή ή με ποια σχολή μιλάει κανένας. Υπάρχουν κάποιοι, οι περισσότεροι μάλλον, και επειδή η ταξινόμηση αυτή είναι της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, έτσι, οι οποίοι συνιστούν να χρησιμοποιείται η καινούργια ταξινόμηση για να αποφευθεί η σύγχυση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η σύγχυση. Γιατί τώρα, εντάξει, ας πούμε το grade 1 ότι είναι αθώο. Αυτό που ήταν grade 2, τι είναι τελικά? Είναι low ή high grade? Το οποίο αλλάζει τελείως την ιστορία. Και όλοι οι αλγόριθμοι τείνουν να πάνε με την καινούργια ταξινόμηση του low grade και high grade, το οποίο είναι πιο, έτσι,
σχετικά πιο σαφές. Εγώ δεν είμαι παθογονατόμος να πω πόσο εύκολα μπορεί να το ξεχωρίσει κάποιος. Να βάλουμε και ένα προβληματισμό συγνομικό στα εδώ. Σε μια μελέτη της ERTC, όπου και διάφορους παθογονατόμους είδαν να δουν διάφορα παρασκευάσματα και τον ίδιο σε διαφορετικό χρόνο, φάνηκε ότι περίπου οι μισοί δώσαν διαφορετικές διαγνώσεις, είτε σε great είτε σε stage, όταν ξανάδαν οι ίδιοι ή άλλους παθογονατόμους. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα το που πάει και στο και προστάτη το αργότερα. Και αν πάει... Λοιπόν, να βάλουμε λοιπόν την απάντηση που δώσαν και οι περισσότεροι χθες, χημειοθεραπευτικό. Να τονίσουμε εδώ πέρα, υπάρχει κάποιος ο οποίος θα συνιστούσε. Είπαμε ότι οι ασθενείς, σύμφωνα με την ταξινόμηση που ισχύει τέλος πάντων με βάση τα guidelines, λόγω της υποτροπής αλλάζει κατηγορία και πάει στο intermediate risk. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θα έκανε χημειοθεραπευτικό, αλλά θα έκανε BCG σε αυτή τη φάση. Μητομικίνη, θα σου πω να μην λέω χημειοθεραπευτικό. Μητομικίνη ή BCG. Μητομικίνη όλοι. Και πόσο μητομικίνη θα κάνατε. Τι σχήμα. Για να το κάνουμε λίγο πιο σαφές και πιο συγκεκριμένο. Οδυσσέα. 6 με 8 εβδομαδίες με 3 επαναλήψεις σημενιές. Άλλο σχήμα. Πρακτικά τι κάνετε, πρακτικά τι κάνετε. Όσοι κάνουν πυρουμπικίνη ή μητομικίνη. Κανείς δεν κάνει. Μόνο Οδυσσέας κάνει. Βαλάντι. 6 εβδομαδίες και μετά μία μηνύα, για ένα χρόνο. Ωραία. Άλλο σχήμα. Αυτό δείχνει και την διαφορά που υπάρχει. Δεν υπάρχει προτινόμενο σχήμα. Δεν υπάρχει προτινόμενο σχήμα. Θα σας πω ένα άλλο σχήμα. Βεβαίως. Αλλά βέβαια το προτείνουμε εμείς. Αλλά δεν είναι βέβαια τεκμηριωμένο. Σε κάθε τριμηνία κυστοσκόπηση, εφόσον δεν έχει υποτροπιάσει, δίνουμε 3 εβδομαδίες εγχύης. Με μητομικίνη. Με πυρουμπικίνη. Με πυρουμπικίνη. Επί ένα χρόνο και μετά βλέπουμε. Επί ένα χρόνο. Ωραία. Αλλά δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς ποιο είναι το. Αυτό που έτσι θέλω να τονίσουμε είναι ότι δεν προτείνεται κάποιο συγκεκριμένο σχήμα, δεν είναι ξεκάθαρο. Αυτό το οποίο προτείνεται σαφώς πάντως είναι το ότι αν κανείς πάει στη λογική των μεταχειρητικών εγχύσεων με μητομικίνη ή με πυρουμπικίνη, να μην υπερβαίνει τον ένα χρόνο σε καμία περίπτωση. Λοιπόν. Για να δούμε πώς εξελίχθηκε ο ασθενής. Να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν ήταν στο ιστορικό ή δεν ξέρω αν το είπατε χθες. Καπνίζει αυτός ο άνθρωπος. Ναι, 40 χρόνια. Είναι ο μόνος παράγοντας κινδύνου που έχει κόψει το ιστορικό του. Δεν το τονίσαμε, αλλά θεωρούμε ότι δεν ποιος είναι ο ρόλος του ουρολόγου σε έναν καπνιστή με καρκίνο του ουροδόχου κύστος αυτού του τύπου. Τώρα, είναι δύσκολη η ερώτηση. Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολη. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί σε μια μελέτη την οποία κάναμε εμείς και έχει δημοσιευτεί σχετικά πρόσφατα, είναι εντυπωσιακό το πόσο λίγο παρεμβαίνουν οι γιατροί απέναντι σε ένα πολύ σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Έτσι, αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, ότι αν πάει κανείς να τους κουβεντιάσει αυτούς τους αρρώστους, θα δει και ήταν εντυπωσιακό το ποσοστό, ότι ήταν ποσοστό πάνω από 50% που δεν τους είχε μιλήσει ο ουρολόγος τους για την ανάγκη διακοπής του καπνίσματος καθόλου, ούτε είχαν την πληροφόρηση ότι το κάπνισμα συνδέεται με τον καρκίνο της κύστεως, ενώ ταυτόχρονα είχαν την πληροφόρηση και το πιστεύανε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα συνδέεται με το κάπνισμα. Άρα λοιπόν, αυτό δίνει μία διάσταση. Λόγω έλλειψης ενημέρωσης. Λόγω έλλειψης ενημέρωσης. Είναι λοιπόν, ναι, δεν είπε κανείς ότι θα τον βάλει κάτω και θα τον βάλει σε πρόγραμμα διακοπής του καπνίσματος ο ουρολόγος. Είναι κάτι όμως το οποίο αποτελεί κομμάτι της ενημέρωσης προς τον άρρωστο. Να σας πω τι κάνω εγώ σαν συνηθισμένη ατάκα σε αυτή την ιστορία. Ότι κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που θα συνεχίσεις να καπνίζεις, είναι δεδομένο ότι έχεις 30 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπής από κάποιον καπνιστή που θα έκοβε το κάπνισμα. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα καμπανάκι προειδοποίησης, αποτελεί έναν αρκετά έντονο τρόπο για να καταλάβει λιγάκι ο άρρωστος τη σχέση με αυτή την ιστορία. Και να τονίσουμε ότι είναι ο μόνος ουσιαστικά παράγοντας κινδύνου ο οποίος μπορεί να επηρεαστεί και είναι τεκμηριωμένος και μπορούμε να τον επηρεάσουμε. Και άλλωστε ένα άλλο επιχείρημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς. Σας λέω τώρα και πρακτικά πράγματα, γιατί νομίζω πως αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου και όλες για αυτή την ιστορία. Σου λέω, κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που θα χρειαστεί να μπεις ξανά και ξανά στο χειρουργείο,
Πόσες φορές θα παίρνεις νάρκωση? Σου γκρίνιαζε ο αναισθησιολόγος την προηγούμενη φορά για τα πνευμόνια σου. Το σκέφτεσαι σε 5 χρόνια πόσο θα γκρινιάζει? Θα μπορείς να πάρεις νάρκωση και να κάνεις αυτή τη δουλειά? Είναι αυτά τα τρικάκια τα οποία νομίζω πως μπορούν να δουλέψουν. Πολύ ωραία. Βαλάντη, ποιοι είναι οι άλλοι παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο της κύσης, μια και ο κύριος Μητρόπουλος εστίασε το θέμα στο κάπνισμα? Στο μικρόφωνο. Συγγνώμη. Επαγγελματική έκθεση σε χημικούς παράγοντες. Αερλαμίνες, αμινοβιφενήλιο, αυτοί που εργάζονται σε βιομηχανία αλουμινίου, πίσας, ένδυσης. Έχω την εντύπωση όμως ότι αυτά τα διδασκόμαστε από τότε που ήμασταν στην ιατρική, αλλά πρακτικά μάλλον δεν τα βλέπουμε. Παρακαλώ. Μια προσωπική εμπειρία προηγουμένως που μιλήσε ο κ. Πιντρόπουλος. Εγώ αυτό το οποίο τους λέω είναι, επειδή αρκετοί από αυτούς είναι αγρότες, τους λέω είναι σαν να ρίχνεις λίπασμα σε αγριάδα. Και θα πρέπει επίσης να τους έχουμε πει ότι το να κόψουν το τσιγάρο δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να κάνουν υποτροπή. Γιατί η υποτροπή μετά από 25 χρόνια, ενώ ας πούμε καρδιοπνευμονικά στην πενταετία επανέρχονται στο επίπεδο του γενικού πληθυσμού, στο θέμα του καρκίνου του ροπητικού είναι μετά από 25 χρόνια. Οπότε απλώς λέμε να μην ρίχνεις λίπασμα. Όχι ότι δεν θα πιάσει. Ακριβώς. Αλλά πάντως μην του πούμε ότι επειδή καπνίζει 40 χρόνια τώρα και να το κόψει δεν γίνεται τίποτα προς το. Έτσι, γιατί ναι, γιατί θα απαντήσει. Για άλλο δρόμο γιατρέ, εγώ θα βλέπω τα μαρούλια ανάποδα σε 25 χρόνια. Οπότε... Λοιπόν. Λοιπόν, κάναμε την ιστεροσκόπηση. Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Λίγα ερυθρά. Υπάρχουν κάποιες ερυθρότητες στην περιοχή πάλι του στομίου. Η κυταρολογική ακατάληκτη. Λίγα ακατάληκτη, όχι ακατάληκτη, αρνητική τη δίνει ο κυταρολόγος, με λίγες ατυπίες, όπως συνήθως τα γράφουν οι κυταρολόγοι. Λίγα κύτταρα με κυταρική ατυπία. Χωρίς συγκεκριμένο. Λοιπόν, οι επιλογές μας, λοιπόν, όπως είπαμε χθες, ήταν αυτές οι τέσσερις. Λοιπόν, ήταν η φωτοδυναμική, η διουρυθρική, η συνέχιση των ενδοκιστικών εγχύσεων, η έναρξη, αν δεν είχαμε κάνει, και ο επανέλεγχος εκιστοσκόπησης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, για να δούμε αν αυτό είναι αληθές ή όχι. Ναι, κ. Ζητόπουλος. Βεβαίως. Δεν υπάρχει σαν επιλογή, και δεν το άκουσα, αλλά σαν πρακτική μου φαίνεται εύκολη, ναι, την ώρα της κυστεοσκόπησης, χωρίς καν τοπική αναισθησία, αν μιλάμε για τόσο περιορισμένες περιοχές, να ληφθούν 2-3 cup biopsies. Ναι. Απόλυτα ανεκτό από τον ασθενή. Η πιθανότητα, αν δεν είσαι ιδιαίτερα άγαρμπος και βίος, να έχεις κάποια σοβαρή αιματουρία είναι μηδαμινή, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχουν προβλήματα πήξης ή φάρμακα, τέλος πάντων. Και έχεις υλικό. Δεν περιμένεις από μια κυτρολογική ούτε από μια έκπληξη να σου δώσει τη διάγνωση. Πολύ σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι συμφωνούμε σχεδόν όλοι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ η απάντηση τώρα της ομάδας ήταν ότι θα πηγαίναμε προς την βιοψία με διουρυθρική. Λοιπόν, να σχολιάσουμε λίγο το φωτοδυναμική. Το βάλαμε περισσότερο για λόγους συζήτησης. Ποιος θα επέλεγε να κάνει φωτοδυναμική, να μην την πούμε και στεοσκόπηση, ή να πούμε ότι θα έμπαινε για διουρυθρική εκτομή με Χεξβίξη ή με 5 άλλα παλιότερα? Ποιος θα επέλεγε αυτή τη στρατηγική? Εάν φυσικά το... Μην πάμε στη λογική αν το έχω ή αν δεν το έχω ή από άποψη κόστους. Αυτά είναι προφανείς οι απαντήσεις, έτσι. Δεν νομίζω ότι... Από επιστημονικό καθαρά ρόλο. Τι θα κερδίζαμε? Το Διονύση να αφήσουμε τελευταίο. Παρακαλώ. Ναι. Τουλάχιστον σε περίπτωση που θα είχα ταυτόχρονη διάγνωση και θεραπεία και θα το κόβα, θα το αφαιρούσα δηλαδή διορυθρικά σε περίπτωση που έβρισκα κάτι. Ναι, τι θα κερδίζαμε? Θα μας έβγαιναν κάποιες κόκκινες περιοχές, ναι, μέσα στο μπλε φόντο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Οι περίφημες ύποπτες περιοχές. Ειδίζεις, ωραία. Ναι. Θα παίρναμε λοιπόν βιοψίες από αυτές. Μπορεί να έβγαιναν θετικές κάποιες, μπορεί να μην έβγαιναν. Τελικά τι κερδίζουμε όμως, αν ακολουθήσουμε αυτή τη στρατηγική? Αυτό είναι το ερώτημα. Κερδίζουμε κάτι? Όχι, απλά ανοιχνεύουμε περισσότερο, κατά 33% από ό,τι λένε. Θα έχουμε περισσότερη Θα βρούμε βλάβες οι οποίες δεν ήταν ορατές με το λευκό φως. Με το λευκό φως. Ωραία. Και κάτι ακόμα λίγο να πω, που δεν είναι σαν επιλογή. Δεν έχουμε δώσει τώρα πυελογραφία στον ασθενή.
Υποτίθεται τώρα ότι έχουμε ενός ουροθυλίου. Έχουμε τριπλή. Εδώ τώρα το περιστατικό σχηματοποιήθηκε. Έχετε απόλυτα, είναι απόλυτα στο. Έχουμε υποτροπή, οπότε ο απεικονιστικός έλεγχος σε αυτή την περίπτωση συνιστάται. Καθώς και μια γενική, μια καλλιέργεια ουρών, για να δούμε εάν η κυταρολογική αυτή που λέτε. Δεν έχει ιδιαίτερα. Βάλαμε μόνο την γενική ουρών ποιοσφαίρα, δεν είναι. Είναι αρνητική. Συμφωνώ. Είναι αρνητική. Δεν να δούμε δηλαδή αν έχει με ουρολίμωξη από. Δεν υπάρχει. Μικρό... Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει. Δεχόμαστε ότι δεν υπάρχει θέμα λίμωξη. Λοιπόν, για τη φωτοδυναμική. Παρακαλώ. Εδώ τώρα, επειδή εγώ πιστεύω ότι η κυταρολογική είναι όχι εξαφίξη, αλλά ίσως την ψυχολογική. Ορίστε. Τι είναι. Η ατυπή αυτή θα μας κάλυπτε το Hexfix αρκετά στο θέμα του νησίτου. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή η κυταρική ατυπία την κάνει ύποπτη την κυταρολογική. Και θα μπορούσε... Έτσι θα την αξιολογούσατε ναι. Εσείς κλινικά δηλαδή. Ειδικά μετά και από τις υποτροπές θα μπορούσαμε να καλύψουμε και με αυτή την κυταρολογική και το νησίτου. Βοηθούμενοι λοιπόν, από το Hexfix. Ωραία. Το ερώτημα είναι τι θα κερδίσουμε τελικά. Τι θα κερδίσουμε. Συνεχίστε. Πιθανώς και την αλλαγή στο θεραπευτικό μας πλάνο, με τις εγχύσεις ή κάτι τέτοιο. Ο Παύλος ο Γρίτσος πού είναι, δεν είναι εδώ. Δεν είναι. Βαλάντη, σ' ακούω. Είναι η μικρή πιθανότητα στους επιφανειακούς όγκους να συνυπάρχει καρκίνωμα ενσύτου. Και δεδομένου ότι είναι σε πρόγραμμα εγχύσεων ασθενής, δεν έχουν περάσει ούτε 4 εβδομάδες από την τελευταία έγχυση. Δεν είναι τόσο αξιόπιστη η φωτοδυναμική. Βέβαια, ό,τι περισσότερο κάνεις καλό είναι, αλλά... Εντάξει, τώρα αυτή δεν είναι. Δεν είναι λογική αυτή, ναι. Διονύση. Θα διαφωνήσω κάθετα με την τελευταία ιστορία, ειδικά για το αν είναι τόσο σπάνιο το insight του μαζί με το ταφάλφα. Η ιστορία της φωτοδυναμικής κυστεοσκόπησης απέδειξε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι δυστυχώς δεν είναι καθόλου σπάνιο. Και ότι είναι ένα ποσοστό το οποίο μπορεί να είναι και ακόμα και 30%, αν με 30% και 50% το μυαλό μου έτσι σε αυτή την ιστορία. Είναι εντυπωσιακό. Και αυτό αποτελεί και την εμπειρία την ελληνική σε όσους έχουμε χρησιμοποιήσει συστηματικά την ιστορία του Hexfix. Εκείνο που είχε μεγάλη σημασία είναι, πιστεύω, αυτό που είπε ο κ. Λεωτσάκος. Θα υπάρξει πιθανότητα να μας τροποποιήσει τη θεραπευτική μας προσέγγιση στον άρρωστο. Ή θα, σε οποιαδήποτε περίπτωση θα είμαστε στα ίδια μας. Επειδή πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μια αλλαγή της διάγνωσης να μας οδηγήσει σε τροποποίηση της θεραπευτικής προσέγγισης, σαφέστατα θα μας δώσει στοιχεία η φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση. Και εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι, μετά που σας λέω τώρα το θέμα της εμπειρίας στη χρήση, της καθημερινότητα, είναι ότι μπορεί κάποιες βλάβες, οι οποίες να είχαμε με το άσπρο φως που τις είδαμε, εκείνα τα 3 τις κουκίδες, να τις θεωρούσαμε ύποπτες και να μην βγουν απολύτως τίποτα και να αναδειχθούν κάποιες άλλες βλάβες οι οποίες να είναι πραγματικά insight. Αυτό λοιπόν ήταν η βοήθεια η πραγματική σε αυτή την ιστορία και νομίζω πως σε αυτό το πράγμα, εάν έχουμε την τεχνολογία, εάν έχουμε τα λεφτά να πληρώσουμε το Hexfix, εάν μας έχουν αντικαταστήσει την οπτική Hexfix που έχει σπάσει και δεν την αντικαθιστούν, ότι θα ήταν βοηθητικό για τον άρρωστο σαφέστατα να μπορούμε να το κάνουμε. Νομίζω ότι εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι το insight, πραγματικά η ανίχνευση του insight είναι αυτό που θα αλλάξει κάθετα την αντιμετώπιση και την πρόγνωση, αν θέλετε. Και θα αλλάξει τελείως και το θεραπευτικό σχήμα. Από εκεί και πέρα τώρα, εάν... Ανδρέα, ναι. Απλώς να συμπληρώσω αυτό που είπε ο κύριος Μητρόπουλος. Εμείς μας έχουν κάνει δεκτό στο Urology και θα δημοσιευτεί πολύ σύντομα. Τι θα λέγα. Α, συγγνώμη. Θα δημοσιευτεί πολύ σύντομα. Ήταν το πρώτο περιοδικό που το στείλαμε. Δεν το έχουμε στείλει πουθενά αλλού, με δική μου πρωτοβουλία και ίσως έκανα λάθος, γιατί είναι μια απλή τυχιοποιημένη μελέτη. Δεν πληρεί όλα τα κριτήρια. Δεν έρχεται από το δικό μας το νοσοκομείο, γιατί επί 1,5 χρόνο προσπαθούσα να πείσω τη φαρμακοποιό μας να μας βάλει το Hexfix. Τσακωθήκαμε άγρια και τελικά δεν το έχουμε. Προέρχεται από τον Άγιο Σάββα, από τη διατριβή ενός νεαρού συναδέλφου. Δεν βάλαμε μόνο αυτά τα περιστατικά, βάλαμε όλα. Και αυτό που είδαμε, εκτός από το detection rate που είπε ο κ. Μητρόπουλος, δηλαδή το οποίο ήταν μεγαλύτερο, βρήκαμε ότι σε ένα ποσοστό 20% άλλαξε το στάδιο, σε 100 αρρώστους στοιχειοποιημένους, 50 και 50. Και αυτό που είδαμε, πολύ σημαντικό, γιατί αυτό ήταν το end point στην αρχή, αυτή ήταν η αρχική ιδέα, στο χρόνο επάνω μας ενδιαφέρει τελικά το survival, δηλαδή έχουμε λιγότερες υποτροπές με το Hexfix.
Γιατί αυτό δεν έχει μελετηθεί καλά στον άρρωστό μας. Και εμείς βρήκαμε περίπου ένα 10% διαφορά. Αυτό. Μικρότερη δηλαδή από αυτή την οποία προτείνουν διάφορες από τις άλλες μελέτες. Το θέμα της υποτροπής. Μικρότερη. Γιατί και εμείς, αν θέλετε τώρα να πούμε τη δικιά μας εμπειρία, βρίσκουμε οριακή διαφορά στο θέμα της υποτροπής. Χρησιμοποιώντας το Hexvix. Γιατί είσαστε έμπειροι και τα βρέσκετε και με το άσπρο φως. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ιστορία που είναι η απλή εξήγηση. Συγγνώμη για την παρέμβαση με αυτόν τον τρόπο. Και εδώ καταδεικνύεται η μεγάλη εκπαιδευτική αξία. Εκεί είναι το πιο μεγάλο, αν θέλετε. Η εκπαιδευτική αξία της χρήσης της φωτοδυναμικής και στεοσκόπησης για να μάθει ένας καινούριος άνθρωπος ότι κοίταξε να δεις αυτό το οποίο φαίνεται και με το άσπρο φως στο δικό μου το μάτι, το πιο έμπειρο που τα έχω δει τα πράγματα πάρα πολλές φορές, αλλά κοίταξε να δεις την περιοχή, κοίταξε να δεις πώς αλλάζει, κλατς, αλλάζοντας το φως. Πάντως, όταν κάποιος δει τις κόκκινες περιοχές στη φωτοδυναμική και μετά ξαναγυρίσει στο άσπρο, αρχίζει και βλέπει με άλλο πρίσμα πλέον. Αυτά που λέμε δεν είναι τίποτα, είναι υπερεμία ή είναι οτιδήποτε. Τώρα, να πω και εγώ την εμπειρία μας, γιατί και εμείς δημοσιεύσαμε ένα paper. Για να φτάσεις όμως σε αυτό το σημείο, έχει μια καμπύλη εκμάθησης που πρέπει να την περάσει οπωσδήποτε. Ακριβώς. Για να φτάσει να λες ότι είναι αυτό ή δεν είναι, γιατί στην αρχή κάνεις πολλές βιοψίες οι οποίες είναι άχρηστες. Και έχει αρκετά. Είναι άχρηστες. Θα σας απαντήσω σε ένα χρόνο, γιατί είναι σε εξέλιξη δικιά μας η μελέτη σε αυτό το πράγμα για το μοριακό φαινότυπο αυτών των ψευδώς θετικών υποτίθεται βλαβών. Okay. Έχει ζουμί, έχει μέλλον η όλη ιστορία. Βασιλία, συνεχίσεις. Τα επόμενα. Ναι, παρακαλώ, κύριε Σοφηγήτης. Είναι πολύ ωραία η συζήτηση. Να θέσω απλώς ένα προβληματισμό ή αν κάποιος έχει διαβάσει κάτι που δεν έχω διαβάσει εγώ ή το αγνώ τελείως εγώ. Υπήρχε ένα meeting της Ιαπωνικής Εταιρείας Ογκολογίας και ανέφερε ότι στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν μόνο δύο μελέτες οι οποίες αναφέρουν συγκεκριμένα νούμερα για το positive predictive value, το negative predictive value, το sensitivity και το specificity σε κάθε τη σύγκριση των δύο τεχνικών. Δηλαδή, ωραία όλα αυτά που λέμε, αλλά χρειαζόμαστε αυτά τα νούμερα και για τον ουρολόγο τον απλό να ξέρει αυτό που βλέπω, τι πιθανότητα έχει να είναι ή αυτό που θεωρώ ότι δεν είναι, τι πιθανότητα έχει πράγματι να μην είναι. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη, κύριε συνάδελφε, νούμερα, αλλά τα νούμερα δεν είναι τόσο ψηλά που βγάζουν αυτές οι δύο μελέτες. Άρα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες μελέτες πριν πάμε κάθετα και προτρέψουμε τους νέους συναδέλφους αυτή την κατεύθυνση. Αναγνώω κάποια άλλη πιο σύγχρονη μελέτη. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Διορθώστε με. Οι λόγοι όπου η φωτοδυναμική και η στεοσκόπηση ή η διουρηθρική εκτομή δεν έχει ένα μεγάλο βαθμό recommendation από τα guidelines. Μιλάτε και σωστά. Και όχι μόνο δεν έχει μεγάλο βαθμό recommendation, αφήνονται και ερωτηματικά για την απόδειξη της χρήσης της προς το παρόν. Θα δούμε. Είναι θέμα που εξελίσσεται. Λοιπόν, έλα, συνέχισε. Δεν μην το κάνω όλο. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω να δούμε τι έχει γίνει. Εδώ νομίζω η απάντηση ποια ήταν, διορθωτική εκτομή και βιοψία. Είναι στο το report, το έχουμε στο χέρι, είναι οι απαντήσεις που δώσαν χθες όλοι. Ωραία. Να δούμε λίγο παρακάτω. Οπότε έγινε, όπως βλέπετε, η διουρηθρική. Ανεβάζουμε λίγο, σας παρακαλώ. Και εδώ βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα είχαμε μια εστιακή υπερπλασία και στοιχεία χρόνιας φλεγμονής. Δηλαδή, αυτές οι εξέρυθρες περιοχές που βλέπαμε στην κυστεοσκόπησή μας που είδαμε δεν είναι τίποτε. Και εδώ νομίζω ότι οι τρεις ερωτήσεις που είχαν τεθεί, η απάντηση ήταν ότι συνεχίζουμε τις εγχύσεις. Έχει κάποιος να πει κάτι εδώ περισσότερο? Δηλαδή, έχουμε τη φλεγμονή. Συνεχίζονται οι εγχύσεις. Χρειάζονται οι εγχύσεις πραγματικά εδώ? Πρέπει να τις συνεχίσουμε, γιατί ήδη έχει γίνει ένας κύκλος από ότι... Έχουμε αρχίσει με το μικίνηση, μπορείσαμε, έτσι δεν είναι? Έχουν κάτι να πούν τα guidelines εδώ, μια βαλάντη που έχει αναλάβει το ρόλο αυτό. Μπορούμε να συνεχίσουμε μέχρι το έτος. Μέχρι το έτος. Πάρα πολύ ωραία. Άρα είμαστε εντός guidelines εδώ. Λοιπόν, προχωράμε από αυτά κάτω.
Άρα, όπως είπαμε, συνεχίζουν οι εγχύσεις για να συμπληρώσουμε όλο τον κύκλο του 12μηνου και γίνεται και ιστοσκοπικός έλεγχος ανά τρίμηνο. Εδώ τι γίνεται, μάλλον τα πράγματα αρχίζουν και αγριεύουν, η φυσική ιστορία της νόσου πηγαίνει προς κάτι χειρότερο, κάτι πιο άγριο και βλέπετε έχουμε αυτό εδώ το έβριμα, αυτό το μόρφωμα που είναι έτσι στο τρίγωνο της οδόχου κίστης. Ανεβάζουμε λίγο στο αγανό το... Και εδώ, έτσι, νομίζω ήταν οι τέσσερις επιλογές. Εντάξει, είναι προφανές τι θα έκανε ο καθένας. Άρα θα γινόταν εκτομή και λήψη τυχαίων βιοψιών. Θα έκανε κάτι αντίθετο κάποιος άλλος στη φάση αυτή? Δεν νομίζω, είναι εύλογα τα απαντήματα πλέον. Και συνεχίζουμε. Εκτελείται διουρηθρική εκτομή, όπως βλέπετε. Ανεβάζουμε λίγο, σας παρακαλώ. Φαίνεται χαμηλού βαθμού κακοήθειας, πίτα φάλφα. Και τεμάχια βιοψιών κύστης χωρίς στοιχεία κακοήθειας. Εδώ πήραμε και τυχαίες βιοψίες, από ό,τι φαίνεται στο περιστατικό, έτσι δεν είναι, Κώστα? Είχαμε κάποιες ενδείξεις, μάλλον στην κυστεοσκόπηση, ή μάλλον γιατί η φυσική ιστορία της νόσου αρχίζει και αγριεύει. Δηλαδή, όταν βλέπετε ότι υποτροπιάζουν κάποια πράγματα, αν είχαμε φωτοδυναμική, νομίζω θα προχωρούσαμε κατευθείαν σε βιοψίες, αν είχαμε ένδειξη από τη φωτοδυναμική. Αν όχι, σε ένα τέτοιο περιστατικό θα κάναμε όλοι τυχαίες βιοψίες? Όχι. Ωραία. Συνεχίζουμε παρακολούθηση και κυστεοσκόπηση. Μια ερώτηση λίγο θα ήθελα να κάνω εδώ. Μετά από κάθε διουρηθρική εκτομή, κάποιος από εσάς θα έκανε ή δεν θα έκανε έγχυση χημειοθεραπευτικού μιας δόσης? Ποιοι θα κάνανε έγχυση χημειοθεραπευτικού? Στις υποτροπές, δηλαδή έγινε η πρώτη υποτροπή. Δεν ξέραμε την ιστολογική, έτσι έχουν γίνει μέχρι τώρα τρεις διουρηθρικές. Μετά από κάθε διουρηθρική συνήθως ακολουθεί η έγχυση ή όχι? Ποιοι θα λέγανε ναι, ποιος θα έκανε έγχυση μετά από κάθε? Όχι πολύ. Ωραία. Λοιπόν, ο ασθενής έχει μπει στο πρόγραμμα των εγχύσεων, συνεχίζει μάλλον το πρόγραμμά του και έχουμε και αυτό το έβριμα, άρα έχουμε κάτι που αγριεύει, 2 εκατοστά, μεγαλύτερος όγκος. Βγήκε το παθολογικό μας πόρισμα μετά από διουρηθρική εκτομή και βλέπουμε ότι τα πράγματα εδώ, όντως, σύμφωνα έτσι, με κάτι που περιμέναμε, συνεχίζει το κάπνισμα για να είμαστε εντός σεναρίου. Παρακαλώ. Θα ήθελα να τελειώσετε για να πείτε αν έχει νόημα κανείς στην υποτροπή να κάνει έγχυση. Γιατί εμείς δεν κάνουμε και θεωρώ ότι δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απόδειξη ότι στις υποτροπές την υπομένει καλόν να κάνει την έγχυση. Κοιτάξτε, ο μηχανισμός που δρά το χημειοθεραπευτικό μετά, γιατί είναι κάποια κύτταρα τα οποία κατά την εκτομή μπορείς να διασπείρεις σε άλλα σημεία της κύστης. Και ουσιαστικά κάνοντας, και γι' αυτό είπαμε τις πρώτες 6 ώρες. Παρόλο που υπάρχει ένα debate 24, αλλά φαίνεται ότι 6 είναι καλύτερες, γιατί μέσα σε εκείνο το χρόνο τα κύτταρα πιθανώς να πάνε κάπου αλλού και να κάνουν εστιακή έτσι, και να δημιουργήσουν άλλη βλάβη. Δηλαδή υπάρχει υπόδειξη το ότι μετά από οποιασδήποτε διουρηθρική εκτομή στην υποτροπή, καλό να κάνει την έγχυση. Την έγχυση. Εφόσον έχουμε τις προϋποθέσεις που είπαμε στην αρχή. Δεν υποψία. Πάνω να διευκρινίσουμε ότι η ισχυρή σύσταση των guidelines για την άμεση αναφέρεται στην πρώτη. Στην πρώτη. Ναι, γι' αυτό επιμένω ότι είναι για την πρώτη. Για υποτροπή, με ενδιαφέρει για υποτροπή. Είναι ουσιαστικά κλινική εκτίμηση που κάνουμε εμείς σε ατομικό επίπεδο. Δεν υπάρχουν δεδομένα γι' αυτό. Αν κάνει κανείς στις 5 υποτροπές κάθε φορά, τι θα γίνει, αν είναι καλύτερα από το αν δεν κάνει. Και πώς θα το βγάλεις κιόλας μετά, είναι πολύ δύσκολο μετά να πολύ ακριβώς. Αλλά βάσει του μηχανισμού η επόμενη εξήγηση είναι αυτή. Ότι ωραία. Λοιπόν, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα τώρα, δηλαδή έχει προχωρήσει σαν στάδιο έτσι, και σαν grade. Και από τις τρεις επιλογές, εντάξει, εδώ νομίζω ήταν η διουρηθρική εκδομή βιοψία ουροδόχου κύστεως και πρόγραμμα εγχύσεων με BCG και στο σκοπικός έλεγχος ανατρίμηνο, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν επιλέχθηκε χθες? Είναι γραμμένα στο report του Χ. Μάλιστα. Ωραία, παρακαλώ. Ναι. Εδώ δεν θα έπρεπε να έχουμε ως επιλογή και την επαναληπτική διουρηθρική? Υπό την έννοια πια ότι θεωρητικά εδώ οι επιλογές μας θα είναι ή να προχωρήσουμε κατευθείαν σε εξτεκτομή ή να κάνουμε εγχύσεις με μπεσεζέ, παράδειγμα. Αυτός ο οποίος θα υποστηρίξει τις εγχύσεις με μπεσεζέ, αν έκανε μια επαναληπτική διουρηθρική και του έβγαζε ένα διαιθητικό, θα προχωρούσε κατευθείαν. Άρα νομίζω ότι θα έπρεπε να την έχουμε. Σωστή παρατήρηση. Και νομίζω αναφέρεται πάντα και άρα σε αυτή την κατηγορία των όγκων
μάλλον είναι gold standard πλέον, πρέπει να γίνεται επαναληπτική διουρεθρική. Διότι, όπως θα πούμε και παρακάτω στην επόμενη μας, βασίζεσαι εκεί. Δηλαδή, έχεις κάνει μια διουρεθρική εκτομή με το συγκεκριμένο όγκο, που πιθανώς για τον οποιοδήποτε λόγο που εσύ να σου ξεφύγει, δεν έχεις καθαρίσει όλο τον όγκο καλά και βλέπουμε τα ποσοστά είναι υψηλά σε αυτό, έτσι, γύρω στα 40%. Όταν ξαναμπεί στο τρίμηνο και κάνεις κυστεσκόπηση και το βρεις, ή εσύ ή κάποιος άλλος, τι σημαίνει? Ότι έχει αποτύχει τον BCG, ότι έχεις πολύ ισχυρινό σου, άρα θα πρέπει να τον πας για κυστεκτομή. Δηλαδή παίρνεις μια απόφαση σε ένα λανθασμένο χειρισμό πριν. Άρα είναι στάνταρ αυτό ότι πρέπει να γίνεται δεύτερη εκτομή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ότι ο μυϊκός γειτόνας που συμπεριλαμβάνεται στην εκτομή είναι καθαρός. Και γύρω-γύρω έχουμε φυσιολογικό ουροθύλιο. Θα κάνετε εδώ πέρα ρητούρ? Παρόλο που εδώ έχουμε κάνει την διουρεθρική μας λέγκη άρτης, φαίνεται ότι παρόλο αυτό υπάρχουν ποσοστά, πολύ μικρότερα μεν, όταν έχεις αυτά τα στοιχεία στην βιοψία σου, που πρέπει να κάνεις. Πάντως για αυτή την ειδική περίπτωση, εγώ θα συμφωνήσω με τον καθηγητή κύριο Μελέκο, ότι είναι υπερβολή το να κάνεις ρητούρ. Όταν έχεις μια τέτοιου είδους εκτομή και με μια τέτοιου είδους παθοανατομική έκθεση. Δηλαδή ποτέ δεν την έχουμε μια τέτοιου είδους ιστορία, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι, γιατί ποτέ δεν έχουμε κάνει και εμείς τέτοιου είδους εκτομή. Αλλά έτσι όπως το περιγράφετε, για να είμαστε σωστοί, ο καθηγητής έχει δίκιο. Είναι υπερβολή το να πας να κάνεις. Και να συμπληρώσω και κάτι άλλο, φαίνεται ότι η νόσος εξελίσσεται. Ένα στοιχείο. Εγώ για να στηρίξω βέβαια τον Βασίλη, παρόλο που επιμένω στην άποψή μου, είναι ότι αν θα ξανακάνετε ρητούρ, θα πρέπει να καυτηριάσετε γύρω-γύρω μας από τα χείλη, τουλάχιστον 1,5 εκατοστό, έτσι. Αν ξανακάνετε ρητούρ. Υποτίθεται το κάνει και είναι φυσιολογικό. Παρακαλώ. Θεωρούμε ότι αυτή είναι υποτροπή της ίδιας νόσου ή ότι κάνει δεύτερο καρκινό ασθενής. Τι, κατά πόσο είναι κλασικό ένα low grade να περάσει σε high grade κατά την εμπειρία σας? Κοιτάξτε, είναι ίδια νόσος. Γιατί βάση τη θεωρία ανάπτυξης το... Εγώ διαφωνώ με αυτό που είπατε. Έχει δίκιο. Όχι άλλος καρκίνος. Με αυτή την έννοια. Έτσι. Είναι ίδιος καρκίνος. Ναι. Αλλά είναι διαφορετικά στάδια εξέλιξης. Είναι εξελισσόμενη η ιστορία. Δηλαδή γίνεται ένα, αυτό που λέει ο συνάδελφος, θα γίνει από low grade, θα γίνει δυστυχώς καρκίνος. Αυτό το σενάριο είναι από τα απίθανα. Όχι. Ότι σε άλλο σημείο του ουροθυλίου, σύμφωνα με το field disease που θεωρείται ότι είναι ανάπτυξη του ουροθυλιακού καρκινώματος, μπορείς να έχεις σύγχρονους ή μετάχρονους όγκους με διαφορετικά στάδια και διαφορετικά grade κτλ. Μάλλον σε αυτό το πλαίσιο υπολογίζουμε ότι είναι όλοι αυτοί. Και πάλι καμία αντίρρηση για αυτή την ιστορία, αλλά πάντοτε και σε field disease. Το μοριακό κομμάτι της καρκινογένεσης στους επιφανειακούς μη μυοδιαιθητικούς και στους άλλους είναι διαφορετικό. Εγώ συμφωνώ με τον συνάδελφο. Το σενάριο έτσι όπως το έχετε στήσει, καμία αντίρρηση είναι για να τρέχει κιόλας ένα περιστατικό, αλλά δεν ανήκει σε αυτή τη συνηθισμένη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, διότι πάλι και field disease είναι, έχουμε διαφορετικό μοριακό μονοπάτι που είναι το. Με το γονίδιο του ρετινοβλαστόματος από την άλλη μεριά και με το P53 από την άλλη. Έτσι, για τα... Συμφωνούμε. Αλλά εδώ θα θεωρήσουμε ότι η συνέχιση του καπνίσματος οδήγησε σε όλη αυτή την ιστορία για να μπορέσουμε να δώσουμε μια λογική εξήγηση του περιστατικού. Πολύ ωραία. Άρα, από τις τρεις επιλογές εδώ που είχαμε, προχωράμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, έγινε πρόγραμμα εγχύσεων. Χημοθεραπευτικό είναι ένα τρίμηνο, έτσι, με BCG πλέον, το 3, η επιλογή 3 ήταν. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε, νομίζω είναι γνωστό σε όλους το φάρμακο. Συνεχίζουμε. Έχουν βγει και κάποιες καινούργιες συσκευασίες, δεν ξέρω αν είναι πρακτικότερες ή όχι. Είναι πρακτικότερες, παρόλο που εμείς είχαμε κακές εμπειρίες από αυτές. Εγώ δεν το πάω για τη συσκευασία, για το πρόγραμμα. Ναι. Πάλι είναι στάνταρ η ιστορία ότι τις 6 εβδομαδιαίες και η μία αναμήνα. Από το 79 του Μοράλες, ο οποίος το έβαλε τελείως εμπειρικά, παραμένουμε εμπειροτέχνες, έτσι να το πω απλά, γιατί δεν έχει τεκμηριωθεί τίποτε. Ναι, έτσι μπράβο. Το μόνο που ξέρουμε... Το ίδιο ισχύει λοιπόν και ακριβώς για αυτή την ιστορία, αλλά θέλει λίγο προσοχή στους ανθρώπους που τους κάνει έντονα προβλήματα, μην βρεθεί κανείς με έναν άνθρωπο με μια διάμεση κυστήτιδα, με μια ρυκνή κύστη από αυτό το πράγμα. Είχαμε δύο περιστατικά πάνω τα, να μην πω συσκευασία και θεωρηθεί τέτοιο, γιατί στην καινούργια αυτή συσκευασία πρέπει να πιέσει λίγο περισσότερο στο να εγχυθεί όλο το φάρμακο.
Και αυτό πιθανώς να σου κάνει διάφορα προβλήματα τραυματισμού μέσα στην κίστη. Και είχαμε δύο έτσι, συνεχόμενα. Και μάλλον η λογική μας εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε ήταν αυτό. Πάντως, κατά σύμπτωση, ναι. Τελευταία παρατηρούμε συχνότερες μπεσετζίτιδες. Παρακαλώ. Καλημέρα. Να σας ρωτήσω, σας παρακαλώ, τα φώτα σας. Σε ποια ηλικία σταματάμε το μπεσεζέ? Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους, ναι. Και αντιμετωπίζω στο Τζάνιο κάτω στον Πειραιά αυτή τη στιγμή τρεις οι οποίοι είναι 90χρονοι και μου έχουν βγάλει grade 3 και είναι καλοστεκούμενοι. Είναι άνθρωποι με προοπτική. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο μηχανισμός του μπεσεζέ είναι η ενεργοποίηση εντός εισαγωγικών του ανασωπητικού. Φαίνεται ότι από κάποια ηλικία και μετά, παρόλο που δεν έχουμε στάνταρ, το ανασωπητικό δεν απαντάει. Άρα πιθανώς δημιουργείς μόνο επιπλοκές από τη χορήγηση χωρίς να έχεις ωφέλεια. Τώρα, και από την άλλη την πλευρά όμως, τι μπορείς να κάνεις για να δεις ποιος ανταποκρίνεται και ποιος όχι. Εκτός την κλινική σου εξέλιξη, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η Ιντερλευκίνη 2 είναι αυτή που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα μετά από εγχύσεις, μετά από κάποιες εγχύσεις, μετρώντας τις όπου μετριέται, με τις δυσκολίες που έχει για να μετρηθεί, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα, ότι αυτή θα σου δείξει λίγο την ανταπόκριση των ασθενών. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει στάνταρ, δεν ξέρω ποιος Μητρόπουλος αν θέλει να προσθέσει κάτι σε αυτό. Το μοναδικό στάνταρ είναι αν, 20, αν με βάζανε στο Υπουργείο Οικονομικών, θα ήταν σε αυτούς που εκτός από τις συντάξεις θα κόβανε και τις ιστορίες των φαρμάκων στους 90χρονους. Όσο φασιστικό και αν ακούγεται. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η παρακολούθηση γίνεται κλασικά με εξιστοσκοπήσεις, ανατρίμηνο. Και εδώ τι έχουμε. Μετά τις εγχύσεις μπεσετζέ, στους τρεις μήνες μετά το χειρουργείο, ήρθε η ώρα της κιστοσκόπησης, συγγνώμη, όπως βλέπετε, και έχουμε αυτά τα ποιοσφαίρια και αυτά τα ερυθρά και πλέον η κυταρολογική μας θετικοποιείται. Έχουμε αυτή την εικόνα με αυτές τις περιοχές πλέον στην κίστη, τρίμηνο μετά από μπεσετζέ. Και εδώ, μάλλον και εδώ είναι εύλογη η απάντηση, έτσι δεν είναι? Διουρηθρική και βιοψία υπό τη περιοχή, γιατί δεν πιστεύω κανένα να έκανε κιστοσκόπηση σε ένα μήνα εδώ, με μια νόσο που εξελίσσεται και βλέπουμε ότι εξελίσσεται λίγο γρήγορα. Οπότε διουρηθρική εκτομή και βιοψία. Και φτάνουμε στο αποτέλεσμα να έχουμε υποτροπή τη ίδια νόσου, τα ίδια πράγματα, συν ότι έχουμε και in situ. Δηλαδή μια νόσο που εξελίσσεται. Και από εδώ και πέρα νομίζω ότι να σηκώσουμε χέρια, τι θα κάνει ο καθένα. Ποιο θα πήγαινε σε ριζική κιστεκτομή. Το συγκεκριμένο ασθενή. Επειδή είναι θέμα του debate. Το debate να τα αφήσουμε, να τα απαντήσουμε μετά. Αφήστε το πράγμα, δείξτε okay. Τα αποτελέσματα γενικώς. Τον... Okay, νομίζω ότι τέλειωσε εδώ το, εδώ τέλειωσε το περιστατικό για να τα συζητήσουμε με τον κύριο Χατζημουράκη. Θεωρούμε ότι είναι ισοδύναμες λοιπόν. Τις απαντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ξεκινήσουμε την debate.